Σήμερα. Σύμφωνα με την παράδοση, σήμερα τι γίνεται? Ανοίγουν τα βαρέλια προκειμένου να δοκιμάσουν εδώ οι κάτοικοι. Και οι αμπελουργοί. Και οι αμπελουργοί το κρασί τους. Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη μέρα. Γιορτάζει ο Άγιος Γιώργιος ο Μεθυστής. Είναι μια γιορτή που δεν έχει καθιερωθεί από την Εκκλησία, αλλά έχει καθιερωθεί από τον λαό. Και οι γέργεροι εκεί στις επάλξεις. Έχει την τιμητική της σήμερα. Έχει την τιμητική της. Τιμούν εκεί τον Άγιο Γιώργιο τον Μεθυστή. Από νωρίς το πρωί βλέπουμε άλλωστε και για σχετικά πλάνα. Ακριβώς. Ανοίγουν τα βαρέλια. Πολλοί τα άνοιξαν βέβαια χθες. Παραμονή ήθιστε να ανοίγουν ακριβώς τα βαρέλια. Να δοκιμάζουν το κρασί, τον ίνο. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Χατζημινά. Είναι γραμματέας του Συλλόγου Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γέργερης. Είναι μια σημαντική ημέρα. Έτσι ξεκινάμε. Αφήνουμε λίγο όμορφα την πανδημία, αφήνουμε λίγο τον κορονοϊό. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Χατζημινά. Κύριε Χατζημινά, τι κάνετε? Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και για την ημέρα. Χρόνια πολλά, βοήθειά μας ο Αγιώργης. Βέβαια, να σας ευχαριστήσω. Για μας είναι στη γέννη, ο Αγιώργης είναι ο πολιούχος του χωριού μας. Και εορτάζουμε και ανοίγουμε τα βαρέλια. Βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παράφραση αυτό που συμβαίνει στο σύμφωνα τον Άγιο Γιώργη, γιατί ο Γιώργης δεν είναι μεθυστής, έτσι. Απλά στην ανάμνηση και στην συνείδηση του λαού μας και πιστεύω σε όλο τον ελλαδικό χώρο, απλά σε κάποια χωριά το γιορτάζουμε λίγο περισσότερο, ανοίγουμε τα βαρέλια. Πιστεύω, επίσης, και μια και ο Άγιος Γιώργης είναι ένας, θεωρείται μάλλον, αγροκτηνοτροφικός Άγιος. Λοιπόν, τα βαρέλια τα ανοίξατε. Η ποιότητα εκεί του κρασιού είναι η επιθυμητή? Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια οι νέοι και χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους υνοποίησης έχουν μια πάρα πολύ καλή ποιότητα κρασιών. Και σε πάρα πολλές ποικιλίες. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είμαστε και στο χώρο εκεί του Πολιτιστικού Συλλόγου και βλέπουμε και διαδικασία. Σωστά, βέβαια. Είναι σε εξέλιξη. Από το πρωί υπάρχει έτσι η διαδικασία αυτή σε εξέλιξη, έτσι δεν είναι? Από εχθές το βράδυ. Από εχθές το βράδυ. Ο διοργανωτής σύλλογος, μια και μιλάμε για μια διοργάνωση πλέον, δηλαδή υπάρχει μια κεντρική οργάνωση και διοργάνωση. Γιατί έχει, θα λέγαμε, πολύ μεγάλο μήκος αυτή η εορτή, για μας τουλάχιστον που είμαστε εδώ, που ζούμε στο χωριό. Ξεκινάμε από την παραμονή στο Σύλλογο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Γέργερης, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος, τώρα θα μπορούσα να σας το δείξω αν θέλετε, με γλέντι και με μεζέδες που κερνάει ο Σύλλογος, αλλά και οι Γιώργηδες του χωριού. Οι Γιώργηδες του χωριού, πως είτε μας φέρνουν, ξέρω εγώ, ένας έφερα γινάρες και ο άλλος κρέας, υπήρξαμε ένα γιναρά. Ο άλλος έφερε κάτι άλλο. Αυτό το κάνουμε την παραμονή και κάνουμε έτσι ένα μίνι γλέντι. Πολλές φορές γίνεται και πολύ μεγάλο το γλέντι. Τώρα η αλήθεια λόγω κορονοϊού είναι λίγο υποτονικό, ας πούμε, δεν ήμασταν 100 άτομα και 150 που ήμασταν άλλες φορές, ήμασταν λιγότεροι, ήμασταν 40, 50. Λόγω της πανδημίας υπήρξε αυτό το γεγονός που λέτε. Το σύλλογο σχεδόν όλο το χωριό για και ένα κρασί και να πει τα χρόνια πολλά. Είναι μια ιστορική ημέρα, μια ημέρα παράδοσης και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και ένα πολύ μεγάλο μπράβο εκεί που τηρούν και κρατούν στην επιφάνεια αυτά τα ήθη και τα έθιμα ενός τόπου που αγαπάμε. Γέργερη βρίσκεται στην καρδιά όλων των κριτικών, η αλήθεια είναι. Αν μπορείτε να γυρίσετε λίγο την κάμερα, να δούμε λίγο αυτό τον παραδοσιακό χώρο. Να τελειώσουμε αυτό, δηλαδή όσον αφορά την εορτή του Αγιώργη, ότι το αποκορύφωμα της εορτής είναι η μέρα της λειτουργίας, έτσι, δηλαδή σήμερα. Σήμερα το πρωί, πάλι με χορηγία των Γιώργηδων, δηλαδή των εορταζομένων, βάζουμε ένα καζάνι, έχουμε κελαρικό καταρχήν πάνω στην εκκλησία, στον Αγιώργη. Στο κελαρικό βάζουμε ένα καζάνι περίπου 120-130 κιλά αρνί βραστό. Άλλες χρονιές βάζουμε και 200 κιλά, έτσι. Μάλιστα. Οπότε ξεκινάτε με την θεία λειτουργία για να πάρετε έτσι και την ευχή. Μετά βγαίνει ο κόσμος από την εκκλησία, μοιράζονται οι αρτοκλασίες, παίρνουν πάλι ένα μεζέ έξω από την εκκλησία, δοκιμάζουμε τα κρασιά, τα διαφορετικά κρασιά και με τα σχετικά πειράγματα όπως καταλαβαίνετε για τον κάθε παραγωγό. Και μετά από εκεί ξεκινάει η καντάδα στο χωριό. Με μουσικά όργανα και πάμε σε ένα-ένα τα κελαρικά και τα σπίτια μας περιμένουν
και δοκιμάζουμε το καινούριο κρασί, το νέο ίνο. Μπράβο. Πολύ μπράβο, ωραία διαδικασία μας περιέγραψε ο κύριος. Λοιπόν, εμείς θέλουμε εικόνα τώρα από το χώρο όμως. Λοιπόν, η εικόνα από το χώρο. Καλύτερα εδώ εμείς όπως βλέπετε, αν είμαστε χθεσινοβράδυμοι, τώρα πριν από καμιά ώρα όλα ξεκίνησαν τώρα πάλι σιγά σιγά έτσι, για να ζεσθενόμαστε. Ναι. Βλέπετε επίσης την παρέα. Βέβαια, τότε, βέβαια. Όμορφη ατμόσφαιρα, εορταστική ατμόσφαιρα. Για να δούμε το χώρο, για γυρίστε να δούμε και τι όμορφα πράγματα έχετε. Κάμερα. Λοιπόν, απλά θα με επιτρέψει τώρα, θα κάνω μια έτσι. Να γυρίσω την κάμερα. Βλέπετε. Οπα. Λοιπόν, ο χώρος είναι. Αυτά είναι διάφορα αντικείμενα από την αγροτική και παραδοσιακή ζωή, τα οποία είναι χορηγίες και δώρα από χωριανούς μας. Μάλιστα. Εδώ είναι κάποια. Εδώ είναι η παρέα μας, η οποία ξεκινάμε σιγά-σιγά. Στην υγειά σας. Βέβαια. Είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου, ο κύριος Προκοπάγης. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Μπάμπης ο Μαρακάκης, μέλος του συλλόγου. Και ο κύριος Ανσέξης ο Νίκος, επίσης στο Δέλτα Σίγμα του συλλόγου. Βέβαια, βέβαια. Ο Νίκος είναι και φοιτητής. Αλλά στην διοργάνωση, τέλος πάντων, όσο αφορά την διοργάνωση, είναι πολύ συμμετέχει. Εδώ βλέπετε κάποια μουσικά όργανα που έχουμε στο σύλλογο. Βλέπετε κρασιά εμφιάλωση του συλλόγου. Αυτά είναι βέβαια για εδώ, έτσι, γιατί έχουμε και ένα κελαρικό κάτω, το οποίο είναι δύσκολο να το δείξω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο, είναι 100-150 τετραγωνικά το κελαρικό μας, στο οποίο έχουμε τα βαρέλια μας. Μάλιστα, ένας πανέμορφος εδώ χώρος. Εδώ είναι, βλέπετε άλλο ένα, εδώ λοιπόν βλέπετε μία άποψη, ακουδούν για εμάς, γιατί είμαστε και διοργανωτές, σαν σύλλογος είμαστε διοργανωτές στα αποκλειώματα του Ρούβα, τα οποία τα γνωρίζετε πολύ καλά έτσι. Ναι, βέβαια. Και πάνω εδώ είναι ένα χωριό Βόλακας Δράμας, με το οποίο έχουμε κάνει αδερφοποίηση. Όσο αφορά τα αποκλειώματα και τα αποκλειάτικα δρόμενα, τα διοικησιακά δρόμενα. Μία άποψη του χωριού μας. Μάλιστα. Ωραία. Τέλος πάντων. Βέβαια, εδώ με το καλό να έρθουμε. Ένα μουσικό, εδώ βλέπετε βέβαια, ένα βέβαια. Κύριε Χατζημινά, με το καλό να έρθουμε να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ εκεί από κοντά, να καταγράψουμε και την καθημερινότητά σας. Ένα μπράβο, θα το επαναλάβουμε βέβαια για το γεγονός ότι διατηρείτε αυτό το έθιμο και αυτή την πολύ έτσι, όμορφη παράδοση του τόπου σας. Και εμείς βέβαια, υποχρέωσή μας, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να την προβάλλουμε. Να είστε καλά, καλό απόγευμα σε όλους και με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας.